Πίσω στο κύπελο για να δούμε πώς η ΑΕΛ προκρίθηκε σε βάρος του Απόλλωνα Πόντου με ένα καθαρό 0-4 στην Καλαμαριά στο μάτς που εν τέλει διεξήχθη χθες. Στην Καλαμαριά, όπου πεζόταν η δεύτερη θέση στον 8ο όμιλο, μεταξύ του Απόλλωνα Πόντου και της ΑΕΛ, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 31 με το αυτογκόλ του Κύρκου και στο φινάλε του πρώτου μέρους διπλασίασαν τα τέρματά τους με το Λεωζίνιο. Στο 69 ο Ζίζιτς από κοντά έκανε το 3-0 και στο 71 ο Νούσιος στο τελικό 4-0 για την ομάδα της Λάρισας. We are very happy for this victory. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη νίκη. We finish very well this year. Τελειώσαμε πολύ όμορφα αυτή τη χρονιά. We dedicate this victory to Mr. Gilos that has been attacked in our city. Αφιερώνουμε αυτή τη νίκη μας στον διαιτητή τον κύριο Τζίλο, ο οποίος χθες στην πόλη μας το επιτέθηκαν. We support him. Τον υποστηρίζουμε, είμαστε δίπλα του. And also today is very good because some young players play with us. Επίσης σήμερα είναι μια πολύ καλή ημέρα γιατί κάποια παιδιά από τα νεαρά μας παιδιά έπαιξαν σε αγώνα επίσημο για πρώτη φορά. Ήταν εμφανές ότι λόγω του σημαντικού αγώνα πρωταθλήματος που έχουμε σε τρεις ημέρες επιλέξαμε να συγκροτήσουμε μια ενδεκάδα πρωτίστως με βάση τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν λίγο ή καθόλου χρόνο συμμετοχής και με τα υπόλοιπα στελέχη μας να συμπληρώνουν σε όποιες θέσεις ήταν απαραίτητο αυτούς. Με βάση λοιπόν αυτή την εικόνα, η Λάρισα δικαίως πέρασε στην επόμενη φάση και εκείνο που μας μένει ως πικρία είναι ότι λόγω των συνθήκων αυτών δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρατάξουμε την καλύτερη δυνατή εντεκάδα, να διεκδικήσουμε με τις δικές μας πιθανότητες την πρόκριση. Ήταν μια μεγάλη νίκη σήμερα για μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κλείσαμε το 2018 με νίκη. Όπως είπε και ο προπονητής μου, θέλουμε να αφιερώσουμε αυτή τη νίκη στον κύριο Θανάση Τσίλο, που είναι από την πόλη μας. Είναι ένας εξαιρετικός διαιτητής και αυτά τα φαινόμενα πρέπει να εξαλείψουν από το ποδόσφαιρο. Ακόμα θέλουμε να την αφιερώσουμε στο τραυματία, το Χούψεφ, το συμπαίκτη μας που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και ήταν πολύ σημαντικό που μπήκαν και νεαρά παιδιά και δείξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Παίξαμε μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας, προκρίθηκε, τελειώνει. Εμείς τώρα κοιτάμε το στόχο μας που είναι το πρωτάθλημα με τον Ηρακλή. Όσο για το ότι έπαιξα, έκανα ντεμπούτο, είμαι χαρούμενος που έκανα ντεμπούτο με τη φανέλα του Απόλλωνα.